Αν είσαι βαγόνα, δίνουν οι υπάλληλοι των εφορείων για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Η εικόνα που επικρατεί είναι ότι εργάζεται ελάχιστο προσωπικό με απαρχαιωμένη υλικοτεχνική υποδομή που καλείται να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο έργο. Πρόκειται για μια κλαδική απεργία. Σπάνια ο κλάδος των εφοριακών προκυρήσει δική του κλαδική απεργία, αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε να δείξουμε κάποια πράγματα που το βασικότερο είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών μας. Έχουν χρόνια να γίνουν προσλήψεις, γίνονται αποχωρήσεις όπως ξέρετε λόγω συνταξιοδοτήσεων κάθε χρόνο. Ειδικά στην περιοχή τη δική μας, της Δυτικής Ελλάδος, να φανταστείτε ότι η κάλυψη των υπηρεσιών είναι της τάξης του 50%. Είναι δραματική η κατάσταση. Η έλλειψη προσωπικού επιφέρει, όπως καταλαβαίνετε, πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Και η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με την ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών μας, δηλαδή το ότι ο πολίτης δεν σχηματίζει πλέον ουρές στις υπηρεσίες μας, αλλά κάνει ένα ηλεκτρονικό αίτημα, δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί πολλές φορές αυτό το ηλεκτρονικό αίτημα δεν είναι ολοκληρωμένο, πρέπει πάλι να επικοινωνήσεις μαζί του, να ξαναγίνει προσπάθεια. Όλα αυτά την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών διατείνεται ότι λαμβάνει μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής χωρίς να διαθέτει τον ανάλογο μηχανισμό. Η σχεδόν καθημερινή υπέρβαση του ωραρίου για να απαντηθούν τα δεκάδες χιλιάδες αιτήματα ή να μην παραγραφούν φορολογικές υποθέσεις και η απείρωτη δουλειά στο σπίτι, απογεύματα και Σαββατοκύριακα, σε μια περίοδο μάλιστα ανεξέλεγκτης ακρίβειας, τείνουν να γίνουν κανονικότητα. Η κατάσταση είναι τραγική στις υπηρεσίες μας και εκτός από τους πολίτες το πρόβλημα το μεγάλο το έχουν και οι συνάδελφοι, οι οποίοι αναγκάζονται λόγω παραγραφών υποθέσεων φορολογικών να εργάζονται απογεύματα Σαββατοκύριακα. Και σε κάθε περίπτωση έπρεπε αυτό να αναδειχθεί. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα που έχει και βάζει, ας πούμε, η κλαδική μας απεργία. Είναι, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εγώ αυτό που πρέπει να σας πω ανεξάρτητα από κόμματα είναι το εξής, ότι όταν ήρθαν η Τρόικα στην Ελλάδα, ενώ επέβαλε τον κανόνα του 5-1, αν θυμάστε, 5 να φεύγουν και ένας να μπαίνει στο δημόσιο, εξήρεσε το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί όντως και η Τρόικα κατάλαβε ότι είναι πάρα πολύ υποστελεχωμένο. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ελάχιστες προσλήψεις και πάρα πολλές αποχωρήσεις. Όλες αυτές τις συνθήκες δημιουργούν σημαντικές καθυστερήσεις στη διεκμερίωση των υποθέσεων σε μια περίοδο που ειδικά στην Πάτρα καλείται να φέρει εις πέρας όλο το βάρος των φορολογικών εκκρεμωτήτων μία και μόνο εφορία μετά την συγχώνευση που προηγήθηκε. Φανταστείτε λοιπόν ένας πολίτης ο οποίος ζητάει να του γίνει, που έχει γίνει για χρέη, μία δέσμευση στον τραπεζικό του λογαριασμό και τα πλήρωσε ο άνθρωπος, τα ρύθμισε και θέλει τώρα να κάνει άρση αυτής της δέσμευσης, να μην του απαντάει το ηλεκτρονικό αίτημα και να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί, δηλαδή να μην μπορεί να έχει χρήματα να πάρει τα φάρμακά του ή την καθημερινότητά του. Αυτό θέλουμε να δείξουμε. Το βασικό πρόβλημα είναι η υποστελέχωση των μονάδων μας. Πρέπει να στελεχωθούν, να προσληφθούν νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, για τους έχει ανάγκη.